Συνήθω τον βλέπουμε σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη καιρικών συνθήκων και συνήθω μέσω Skype. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον Χαράλα Μποστεριάδη, Διευθυντή Πολιτική Προστασία Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Κύριε Στεριάδη, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα, τι κάνετε. Είμαστε... Καλό φθινόπωρο Καλό φθινόπωρο να έχουμε και καλά το λέτε, γιατί από πολλέ πλευρέ ζοριζόμαστε όσον αφορά το φθινόπωρο. Ζοριζόμαστε όμω και από την κλιματική αλλαγή, που όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, κύριε Στεριάδη, βλέπουμε ότι αυτό που καταγράφεται, δηλαδή οι ζημιέ, τα προβλήματα και όλα αυτά που διογκώνονται και όλε οι οι υπεύθυνοι λέτε πρωτοφανέ, πρωτοφανέ. Τώρα πια δεν είναι πρωτοφανή. Δηλαδή αισθάνομαι ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και πρέπει να αρχίσουμε να, την, να, να αλλάξουμε τα μοντέλα μα, μάλλον αντιμετώπιση κιόλα. Τι λέτε. Τα μοντέλα αντιμετώπιση όντω ήταν κάποια τα οποία χρήζουν μια επικαιροποίηση, το οποίο ούτω ή άλλω γίνεται και από το Υπουργείο Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση, καθώ επίση και από τι περιφέρειε και τους δήμους του Δήμου του Κράτου. Έχει δημιουργηθεί μια μονάδα αντιμετώπιση καταστροφών στο Υπουργείο, οι οποίε συζητάμε και κάνουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να είμαστε άμεσα προσβάσιμοι προ όλα τα σημεία που έχουν πρόβλημα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε συμβαίνει, ειδικά στην περιφέρεια τη δική μα, για να μιλήσουμε στην κεντρική Μακεδονία. Ε, θεωρούμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει εξελιχθεί σε κλιματική κρίση, όπω έχει με το ονομαστεί και το Υπουργείο, σε κλιματική κρίση, διότι τα φαινόμενα που ακολουθούν από εδώ και πέρα, στα χρόνια που έρχονται, θα είναι σίγουρα πιο ισχυρά. Και μιλάμε πάντα και για πολύ μεγάλο όγκο νερού συνήθω σε νεροποντέ, παραδείγματο χάρη. Ε, Δυστυχώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γενικά με τι πόλει που δημιουργούνται τα προβλήματα, διότι δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου όπω είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να απορροφηθεί το πολύ νερό που έρχεται με τι τελευταίε κρίσει που έχουμε τι κλιματικέ. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να γίνουν κάποια καινούργια σημεία τα οποία να έχουν περισσότερο πράσινο για να απορροφηθεί αυτό το νερό που έρχεται, καθώς επίσης να δημιουργηθούν και καινούργιες υποδομές στη Θεσσαλονίκη, διότι μπορούμε να πούμε ότι η πόλη ήταν κατασκευή δεκαετίας του 50 του 60, η Άθα έχει σχεδιάσει με παλιότερα μοντέλα τη Θεσσαλονίκη και με μικρότερο πληθυσμό. Η Θεσσαλονίκη πλέον καλύπτει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο κατοίκου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα φρεάτια και οι υποδομέ που υπάρχουν δεν είναι ικανέ να απορροφήσουν όλο αυτό το πρόβλημα. Πάτε κατευθείαν στον πυρήνα του προβλήματο ή τουλάχιστον αυτό που αντιμετωπίζει ο πολλή κόσμο. Και ξέρετε, όταν γίνεται κάτι, ο κόσμο ο πολλή θα πει γιατί βούλο τα φρέατια, γιατί δεν το ήξεραν, πώ το αντιμετώπισαν κλπ. Άρα, λέτε ότι για να μπορέσει με τι σημερινέ καιρικέ συνθήκε, έτσι όπω εκδηλώνονται τα καιρικά φαινόμενα, να αντιμετωπιστεί κάτι με επιτυχία, θα πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο τη ΕΙΑΘ καταρχά. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν καινούργιε και μελέτε και να γίνει μια καινούργια την πλημμυρική προστασία, μια μελέτη ολοκληρωμένη για την πόλη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει δημιλάνε. τέτοια μελέτη. Έχουν γίνει κατά τόπου παρεμβάσει, όπω γίνεται στην παραλιακή λεωφόρο, όπω είδαμε το τελευταίο διάστημα και σε άλλα σημεία τη πόλη, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή όπω είπαμε, το δίκτυο στην πόλη είναι παλιό, έχει μελετηθεί με άλλου πληθυσμού, άλλου κατοίκου που έχει η πόλη τη δεκαετία του 60-70. Οπότε αναγκαστικά, επειδή έχει αυξηθεί ο πληθυσμό, γίνονται τώρα αυτέ οι προσπάθειε έτσι ώστε να αυξηθούν τα φρεάτια, να αυξηθούν οι διατομέ, να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα παροχή νερού μέσα στο δίκτυο του υπόγειου στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Βέβαια, το θετικό είναι ότι η πόλη έχει μια κλίση σχετικά καλή, έτσι ώστε να πορεύει άμεσα προ το θερμαϊκό κόλπο το νερό και να μην έχουμε πολύ μεγάλε ζημιές και καταστροφέ. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν προβλήματα, όπω είδαμε τα προηγούμενα ε, Του προηγούμενου μήνε στη Θεσσαλονίκη, δύο φορέ είχαμε διάφορα σημεία τα οποία πλημμύρισαν όπω είναι οι υπογειοποιήσει. Και όπως ακριβώ ήθελα να πω, ε, αυτό είναι καινούριο η υπογειοποίηση yeah. στην ε, δυτικά στον περιφερειακό, στην εσωτερική περιφερειακή. Είναι καινούριο ε, δρόμος δρόμο που yeah. παραδόθηκε πριν τρία χρόνια, δεν το θυμάμαι κιόλα yeah. πότε ακριβώ. Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται να έχει περισσότερα φρεάτια, να, δηλαδή να, να έχει προβλεφθεί αυτό και αν δεν είχε προβλεφθεί όταν γίνονταν οι μελέτε, να επαναπροσαρμοστεί και να γίνει όπω να γίνει. Η εσωτερική περιφερειακή, στο σημείο που αναφέρατε, στην περιοχή του Εβόσμου, δημιουργήθηκε το πρόβλημα την... περίπου στον Ιούλιο. Αν θυμάμαι καλά, στη μεγάλη πλημμύρα που είχαμε. Εκεί πέρα δεν λειτουργήσαν τα αντιληπτικά συστήματα τη υπόγεια διάβαση. Ο λόγο δεν υπήρχε ρεύμα, υπήρξε ένα πρόβλημα στο αντιλιοστάσιο με την ρευματοδότησή του. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο, πλημμύρισε. Στείλαμε μηχανήματα και τη περιφέρεια και ο Δήμο, καθώ επίση και η ΑΘ και η Εγνατία Οδός, που ακόμα νομίζω ανήκει στην Εγνατία, δεν έχει παραδοθεί στην περιφέρεια το συγκεκριμένο σημείο. Ε, προσπάθησαν έτσι ώστε να δώσουν ρεύμα σε εκείνα τα σημεία, γιατί σταμάτησε η ρευματοδότηση. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν, δεν είχαμε. Υπό, τον... δεν υπάρχει γεννήτρια για να λειτουργεί η ρευματοδότηση ανεξαρτήτω. Υπήρξαν απλά επειδή τώρα είναι ένα θέμα, όπω είπα, ανήκει στην Ελλάδα, δεν ήταν στην πολιτική προστασία, δεν ανήκει σε εμά, έτσι ώστε μάθαμε κι εμεί ότι είχε πρόβλημα στο ρεύμα το οποίο αποκαταστάθηκε. Απλά ήταν μεγάλο όγκο του νερού, γι' αυτό χρειάστηκε κάποιε ώρε. Σε άλλα σημεία όμω στην πόλη, όπω είναι στην Αγίων Πάντου και σε άλλα σημεία τα οποία υπάρχουν κατασκευέ με πρόβλημα, από εκεί και πέρα, αυτέ οι κατασκευέ ήδη συζητούνται και με το τεχνικό επιμελητήριο, η διευθύνσει τεχνικών έργων τη περιφέρεια, με εντολή του Περιφερειακού και του Τζικώστα, αλλά και όλων των συναρμόδιων φορέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη διευθέτηση των υδάτων στην πόλη όταν υπάρχουν πληγματικά φαινόμενα. Εγώ πάντω, τόσα χρόνια δημοσιογράφο, ξέρω ότι πάντα όταν δημιουργείται ένα θέμα και δημιουργούνται προβλήματα, εμπλέκονται πολλέ υπηρεσίε. Mm -hmm. Δηλαδή, το πάνω μέρο είναι του ενό, το άλλο είναι τη άλλη υπηρεσία, το κάτω, την συνολική διαχείριση μπορεί να την έχει η περιφέρεια. Τελικά, τι γίνεται αυτό, δεν Έπρεπε να το αναλάβει ένα κύριε Στεριάδη. Ναι. Δηλαδή να, είναι, να ξέρει ο κόσμο ότι απευθύνεται σε έναν. Τώρα, αν εκείνο συνεργάζεται και με την περιφέρεια και με του τοπικού δήμου και, το, και με την ΕΙΑΘ κλπ., λοιπόν, αυτό είναι άλλο. Υπάρχει πλέον ένα χωρισμό σε τμήματα όπω είναι τα ρέματα έχουν δοθεί στην περιφέρεια από το 2018 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Από εκεί και πέρα, ο καθαρισμό δηλαδή και η αστυνόμηση των ρημάτων έχει δοθεί στην περιφέρεια. Ε, η οποία και κάνει όλε αυτέ τι απαραίτητε ενέργειε έτσι ώστε να καθαρίσει τα ρέματα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον τη Θεσσαλονίκη περιφερειακά έχουμε πολύ λίγα πλημμυρικά φαινόμενα, διότι έχουμε προχωρήσει σε εκτεταμένου καθαρισμού τα τελευταία 3-4 χρόνια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στου όμορου Δήμου με τον κεντρικό τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, όπω είπα, επειδή έχει πάρα πολύ μπετό, δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου έτσι ώστε να απορροφήσει το νερό, γι' αυτό δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αλλά πάρα αυτά, η πόλη απορρέει το νερό τη κατευθείαν στο θερμαϊκό περίπου στι 15-20 λεπτά έχει καθαρίσει από τα προβλήματα, εκτό από τα σημεία τα 2-3 που έχουν υπογειοποίηση και έχουν πρόβλημα. Αλλά τα υπόλοιπα δίκτυα ανήκουν, όπω είπαμε, το Αφρεάτα είναι τη ΕΙΑΘ και είναι και η ΕΙΑΘ, αλλά και ο Δήμο σε ορισμένα σημεία, τα οποία καθαρίζει. Δεν μπορούμε να πούμε τα φρέατα είναι βρώμικα συνεχόμενα η Δήμη και κάθε μέρα όταν υπάρχει μια νεροποντή, μετά αυτόματα με το που τελειώνει, ξεκινάνε πάλι τον καινούριο καθαρισμό. Άρα, εσεί με όλη αυτή τη διαχείριση αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα το βασικό είναι το υποδομών και αφορά στην ΕΙΑΘ. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, είναι στο υπόγειο τμήμα τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είναι τόσο μεγάλη αγωγή έτσι ώστε να χωρέσουν όλο αυτό το νερό και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πληθώρα φρεατίων. Γι' αυτό λέμε υπάρχει ένα καινούριο σχεδιασμό από όσο γνωρίζουμε μια συζήτηση τεχνικού επιμελητηρίου διευθύνση τεχνικών έργων ΕΙΑΘ έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καινούριο διπλημμυρικό σχέδιο για την πόλη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στι λοιπέ περιοχέ υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια ο κόσμο και ότι βγάζει Καταλαβαίνει ότι θα κρατήσει πολύ καιρό αυτό το σχεδιασμό. Δυστυχώ, αντιλαμβάνεσαι ότι μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη να την ξανασκάψουμε από την αρχή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σταδιακά θα γίνουν κάποιε παρεμβάσει και σιγά-σιγά έτσι ώστε το νερό που απορρέει στα κατώτερα τμήματα προ το θερμαϊκό κόλπο, τουλάχιστον αυτό να μπορέσει να φεύγει με αγωγού καινούριου, έτσι ώστε να πάει σε σημεία ναι. τα οποία να μην ενοχλούν. Τώρα, α πάμε λίγο στο πράσινο, γιατί πολύ σωστά λέτε πέρα από τι υποδομέ. Εάν υπάρχει πράσινο, μπορεί να συγκρατεί κιόλα και δάσο κλπ. Μπορεί να συγκρατεί και τα νερά ε, όπου καταστρέφεται το δάσο, ξέρουμε ότι πλη οι είναι σίγουρο, είναι λοιπόν. σιγουράκι. Ε, να πάμε λίγο στο ΣΕΙΧΣΟΥ, ε, κύριε Στεριάτη και να ρωτήσω αυτό ο έρμο φορέα που θα δημιουργούνταν, που ήταν να δημιουργηθεί, που πέρσι άκουγα τον προηγούμενο αντιδήμαρχο καθαριότητα να λέει, τον κύριο Δημητριάδη, του Δήμου Θεσσαλονίκη, ότι είναι και έχει το Υπουργείο τη διάθεση. Δημιουργήθηκε τελικά. Ε, δεν γνωρίζω για φορέα για το ΣΕΙΧΣΟΥ, γνωρίζω όμως ότι έχει αλλάξει η διαδικασία με τα δασαρχεία. Πλέον έχουν φύγει από τι αποκεντρωμένε διοικήσει και έχουν υπαχθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Οπότε υπάρχει μια πιο άμεση διαχείριση του δάσου, όχι μόνο στου σε όλο τον ελληνικό χώρο. Και προχωρήσαν καθαρισμοί άμεσα τελευταία χρονιά με πολλά εκατομμύρια και στο δάσος του Ιξού, αλλά γενικά σε όλο τον ελληνικό χώρο. εντύπωση, γιατί πριν τον Ιούνιο, νομίζω, είχα βγάλει του. Ε, ε, δασοπυροσβέστες που έχουν ένα μεγάλο σύλλογο πανελλαδικά δεν τους είχαν ξαναπροσλάβει και κατήγγυλαν ότι δεν είχε γίνει αυτό ο καθαρισμός και μάλιστα έψαχναν τη δασάρχη αλλά μετά έξεδωσε μια ανακοίνωση ότι θα ξεκινήσει, δεν είχε ξεκινήσει. οι καθαρισμοί γίνανε και στο ΣΕΙΞΟ ολοκληρώθηκε και όλος από γνωρίζω μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, αυτό και αυτό λόγο, τον Αύγουστο. Ναι. ενώ, ενώ όταν μιλάμε για ναι. δοσοπροστασία και αυτά, θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό Μάιο να έχει τελειώσει. Ε, Δυστυχώ, επειδή υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία πρέπει να υπάρχουν ανάλογε πιστώσει, ε, από όσο γνωρίζω, είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο οι διαδικασίε από το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Όπω είπα, άλλαξε ο φορέα πλέον και τα δασαρχιά του Υπουργείου Υπουργείο Περιβάλλοντο. Δόθηκαν τα χρήματα, είναι πάρα πολλά εκατομμύρια σε όλο τον ελληνικό χώρο και είναι η πρώτη φορά που γίνανε μαζικοί καθαρισμοί σε όλα τα δάση τη Ελλάδο το οποίο βοήθησε από ό,τι μπορούμε να δούμε και φέτο στην αντιπυρική περίοδο. Δεν είχαμε τόσο πολύ μεγάλε πυρκαγιέ, διότι υπήρχαν και καθαρισμοί και εργολάβοι μέσα που βοήθησαν έτσι ώστε να μην υπάρχει mm. διάδοση πυρκαγιά στο Με όπως το φά, ο κύριε Στεριάδη, τι γίνεται. Ε, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια πτώση του εντόμου. Ε, υπήρχαν προσβολέ στα δάση μέσα στο ΣΕΙΞΟΥ, αλλά πολύ μικρότερε από ό,τι ήταν τι προηγούμενε χρονιέ, διότι και εμεί, σαν περιφέρεια, είχαμε καθαρίσει πέρσι το καλοκαίρι το ΣΕΙΞΟΥ από. Φυτά τα οποία είχαν προσβληθεί, δέντρα τα οποία είχαν προσβληθεί από το φλοιοφάγο. Ε, οπότε και φέτο το δασαρχείο που έκανε καινούριου καθαρισμού θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο εξέλιξη. Αλλά υπάρχει και μια πτώση διάδοση του φλοιοφάγου εντόμου, οπότε είναι σε καλύτερο επίπεδο. Και πλέον να πούμε και η διεύθυνση αναδασώσεων προχωράει και καινούριε φτέπσει μέσα στο δάσο του Σέιξου, έτσι ώστε να αλλάξει και το δασικό είδο σιγά σιγά σταδιακά, να εμπλουτιστεί με περισσότερα πλατήφυλλα και όχι τόσο πολλά κονοφόρα, για να μην υπάρχει τόσο εύκολη διάδοση πυρκαγιά σε μια δασική πυρκαγιά, αν και εφόσον γίνει. Ναι. Έχω μπροστά μου μια δήλωσή σα το Μάιο του 2022 ότι ξεκινάει μια μελέτη ύψου 1.700.000 ευρώ για το Σέξου που αφορά καθαρισμού δασικού δρόμου και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ήταν αυτή η καθορισμή που γίνανε, όπω σα είπα, αποτελεί ω τε Η μελέτη δηλαδή ολοκληρώθηκε. Όχι αυτή. Μελέτη, ήταν η μελέτη και καθαρισμοί μαζί. Α. Έγινε μελέτη και η εργασία μαζί στο ύψο που είπατε το κόστο, έτσι ώστε να καθαριστεί το CXU, να γίνουν καθαρισμοί μέσα στα δασικά δικά δίκτυα που είχε μέσα με grader, έτσι ώστε προς... Την ρομιστική να έχει καλύτερη πρόσβαση και γενικά είναι μια εργασία την οποία την ολοκλήρωσε ναι. ε, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα, το γεγονό ότι έχουμε ε, του ε, μετορολόγου που μα ενημερώνουν εγκαίρω για τα καιρικά φαινόμενα, έτσι ώστε μπορεί να βγαίνει και ένα μήνυμα σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα για να έχουμε όλοι το νου μας είναι πολύ σοβαρό. Mm -hmm. Η πρόληψη άλλωστε σώζει. Ε, Προφανώ ε, λειτουργεί σε αυτό και το όχημα αυτό που μου λέγατε στο διάλειμμα που εδώ και λίγο καιρό έχετε κέντρο ε, που παρεμβαίνει, ε, ε, αυτό. παρεμβαίνει ναι. Παρέμβαση έκτακτης Με εντολή του Περιφερειάρχη προχωρήσαμε σε μια διαδικασία προμήθειας προς την πολιτική προστασία της περιφέρειας έτσι ώστε να υπάρχει ένα κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο είναι μεταφερόμενο όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκταση είτε δασική πυρκαγιά είτε πλημμύρα είτε σεισμικό φαινόμενο, το οποίο θεωρείται σαν και συντονιστικό κέντρο το οποίο μέσα ο Περιφερειάρχης μαζί με τους συναρμόδιους φορείς μπορεί άμεσα να έχει πληροφορία, να μεταδίδει εικόνα ήχο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν και εφόσον έχουμε και διακοπή της ρευματοδότησης είτε και των κινητών τηλεφώνων. Είναι αυτόνομο έτσι ώστε να μπορεί να Κάνει την οποιαδήποτε συντονιστική ενέργεια που χρειάζεται για να σώσουμε ζωή και περιουσία, αν και εφόσον υπάρχει ένα μεγάλο συμβάν. Mm -hmm. Προ το παρόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί. Ε, βρίσκεται στην περιφέρεια και θα χρησιμοποιηθεί όταν και εφόσον υπάρξει κάποια Μια. μεγάλη καταστροφή. Τώρα, ε, έχετε κάνει και διανομή ειδών για την ε, πολιτική προστασία, έτσι. Περί τίνο πρόκειται και θέλω να μπείτε και αυτό το δίκτυο εθελοντών, γιατί βλέπουμε όλοι και ακούμε εθελοντέ για την πυρόσβεση, εθελοντή για το ένα εθελοντή. Τι γίνεται. Υπάρχει πολλοί κόσμο τελικά που προσφέρει εθελοντική δουλειά. Yeah. Ε, να ξεκινήσουμε τώρα με τα είδη πολιτική προστασία. Η ε, εντολή του κ. Τζικώστα ήταν να αγοραστούν οι είδη. Έγινε μια προμήθεια έτσι ώστε σε όλε τι εθελοντικέ ομάδε στην Κεντρική Μακεδονία να μπορέσουμε να παρέχουμε μια τσάντα η οποία περιέχει μέσα είδη πρώτη ανάγκη. Στολή μάσκε, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, έτσι ώστε να μπορούν οι θελοντέ να πάνε σε ένα συμβάν όταν και εφόσον του φωνάξει και του καλέσει η πολιτική προστασία. Τα οποία αυτά έγιναν μέσα στην προηγούμενη άνοιξη που μα πέρασε, έχουν δοθεί σε όλε τι αθλητικέ ομάδε. Καθώ επίση και στην ΕΜΑΚ δόθηκαν ειδικέ στολέ κατά Δήσεων και οτιδήποτε άλλο είδο συζητήθηκε. Και να πούμε ότι η περιφέρεια συμβάλλει ούτω ή άλλω κάθε φορά να παρέχει και ήδη πρώτη ανάγκη, όπω είπαμε, υλικά και μέσα, αλλά και στην ελληνική αστυνομία, στον πυροσβεστικό σώμα και θα συνεχίσει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Σχετικά με τους εθελοντές, όπως είπατε, η Κεντρική Μακεδονία έχει περίπου 64 εθελοντικές ομάδες στο σύνολό της. Περίπου οι μισές εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ θετικό και θεμητός ο ρόλος τους έτσι ώστε να μας βοηθούν. Ε, παράδειγμα το ΣΕΙΣΟΥ, όταν ξεκινάει μια αντιπυρική περίοδος, η οποία διαρκεί όλους τους μήνες από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, χρειάζεται προστασίας και επιφύλαξης και επιφυλακή συνεχόμενη, την οποία παρέχουν οι εθελοντές όταν υπάρχει τεσάρι και πεντάρι και σε 24 ώρη βάση. Βοηθούν στο έργο τη πυροσβεστική υπηρεσία έτσι ώστε να διατηρήσουμε το δάσο χωρίς χωρί πυρκαγιέ. Καθώ επίση και σε άλλα φαινόμενα και συμβάντα, όπω είναι σε πυρκαγιέ που συμβαίνουν σε όλη την κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε θαλάσσιες στοιχεία, σε διασώσει όπω βλέπουμε, εθελοντικέ ομάδε τη κεντρική Μακεδονία βοηθούν στον εντοπισμό ή οτιδήποτε άλλο προβλήματο υπάρχει και στον Όλυμπο, ορεινέ ε, αναρριχήσει που κάνουν, έτσι ώστε και με ραδιοσυμπή να βοηθούν στο έργο τη αστυνομία, τη πυροσβεστική του ΕΚΑΦ και όπου άλλο χρειαστεί. Mm. Τώρα περιμένουμε κακοκαιρία μέσα στην εβδομάδα. Ξέρουμε ότι περιμένουμε σίγουρα πτώση θερμοκρασία, κύριε Στεριάδη. Ναι, από ό,τι μα ενημέρωσαν, από Τετάρτη θα έχουμε μια σχετική πτώση θερμοκρασία και πιθανόν να έχουμε και κάποια καινούργια καιρικά φαινόμενα, διότι, όπω είπαμε, ξεκίνησε το φθινόπερο. Σταδιακά θα δούμε τέτοια φαινόμενα.

Απευθέω είναι να μην έχουμε πολύ μεγάλη πτώση, διότι ξεκινάει με ένα δύσκολο χειμώνα και λόγω οικονομία θα είναι δύσκολη και η ζέστη που θα πρέπει να έχουμε στα σπίτια μα όλοι. Τα πετρέλαια και τα αέρα έχουν ακριβώ. Είναι ακριβώ όπω τα λέτε, κύριε Στεγιάδη. Εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μα και που είστε πάντα alert. Δεν οφείλω να το πω, γιατί και μέσω Skype και τηλεφωνικά, όποτε ναι. χρειαζόμαστε ε, περισσότερη ενημέρωση, μα την προσφέρετε. Σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Θέλω να πω ότι πριν πάμε διάλειμμα όμω, είχαμε μια πολύ επιτυχία μια έκθεση πραγματικά ψηφιακή τεχνολογία και τεχνολογιών εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μα ο Κώστα Παπαζαφύριο. Ισχυρό πόλο έλξη και σε διεθνέ επίπεδο αναμένεται να αποτελέσει η Διεθνή Έκθεση Ψηφιακή Τεχνολογία και Καινοτομία Beyond στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση και τη φετινή δεύτερη έκθεση που διοργάνωσε η Δέφια Ελέξπο. Σε έναν εκθεσιακό χώρο που ξεπερνά τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα, με τη συμμετοχή περίπου 300 εκθετών νεοφιών επιχειρήσεων από 30 χώρε, με περίπτερα που ανταγωνίζονται αντίστοιχα περίπτερα άλλων μεγάλων εκθέσεων, όπω τη Mobile World World Congress στη Βαρκελόνη, με παράλληλε συνεδρίε με περισσότερου από 150 ομιλητέ από κάθε τομέα που ενσωματώνει σύγχρονε τεχνολογίε. Με κεντρικό μήνυμα Get Future Ready, η Beyond έδωσε βήμα στα στελέχη του κλάδου νέων τεχνολογιών να παρουσιάσουν τι τελευταίε εξελίξει σε τομεί όπω κυβερνοασφάλεια, έξυπνε πόλει, χρηματοοικονομική τεχνολογία, αγροτική τεχνολογία, blockchain, ψηφιακή υγεία, ίντερνετ των πραγμάτων, εικονική και ευαυξημένη πραγματικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε φέτος και το Technology Forum, το οποίο έφερε στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα σημαντικότατων ομιλητών από το Stanford και τη Silicon Valley. Η επόμενη πηγιόν θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2023.